το πρώτο στάδιο είναι να αποδεχτεί και να αποφασίσει ότι το να δημιουργώ περιεχόμενο online είναι η βάση των πάντων. Τούτο είναι το εύκολο. Το επόμενο στάδιο που πρέπει να αναλογιστεί είναι τι περιεχόμενο να δημιουργήσω, πού να το δημιουργήσω και πόσο περιεχόμενο να δημιουργήσω. Κάθε πλατφόρμα έχει διαφορετικό πλαίσιο. Άλλο πώ να επικοινωνήσει στο LinkedIn, άλλο πώ να επικοινωνήσει στο Instagram, σίγουρα άλλο πώ να επικοινωνήσει στο TikTok άλλο πώ είναι να επικοινωνήσει στο YouTube. Και μόλι καταλάβει γενικά το πώ αλληλεπιδρούν και πώ αντιλούν το περιεχόμενο οι users σε κάθε πλατφόρμα, τότε εναρκέψει να βλέπει και τα αποτελέσματα, τα λεγόμενα conversions, είτε το εμπόληση, είτε το brand awareness, είτε το brand position. Η δεύτερη ερώτηση από τον κοινό μα είναι πόσο σοβαρό ή επαγγελματικό είναι το Facebook. Γιατί υπάρχει καν του διαπορία, τι σημαίνει σοβαρό και επαγγελματικό. Μπεθικά το Facebook είναι μια απλή πλατφόρμα καινή και απλά μπαίνουν ανθρώποι. Εκτό αν ερώτηση είναι πόσο σοβαροί είναι οι ανθρώποι <laughs> μέσα στο Facebook. <laughs> οι πλατφόρμε απλά είναι το εργαλείο. Οι ανθρώποι που μπαίνουν μέσα στι πλατφόρμε είναι εκείνοι που καθορίζουν και το ύφο τη πλατφόρμα. Να σα καλωσορίζουμε σε ακόμα ένα Sova Talks, το Sova Talks 2. Ε, μια εκπομπή που γίνεται μέσω του Growth Hacking Cyprus. Και δεν έχει καλύτερο καλεσμένο από τον κύριο Γιάννο Τραμ, ο οποίο είναι ο, ο πατέρα του podcast στην Κύπρο. Ευχαριστώ. Φίλε μου, να μα πει δύο λόγια για εσένα, αν και ο που παρακολουθεί podcast γνωρίζει, αλλά νομίζω σε, σε, σε ρώτηση, να, να πει τι ιδιότητε σου, τι σπουδέ σου κλπ. Σπουδέ. Είμαι, είμαι παιδί του marketing όσον αφορά το κομμάτι των μετά το σχολείο, αν πάμε στα χρόνια του Πανεπιστημίου, ε, τέλειωσα δύο πτυχία Sports Management και Marketing στην Αγγλία. Με την επιστροφή μου στην Κύπρο σε κάποια φάση μετά από πέντε χρόνια εργασία στο industry, έκανα το μεταπτυχιακό μου, έκανα τα accreditations τα οποία είχαν να κάνουν με το digital marketing. Που τα 25 μου είμαι μες στο χώρο τη διαφήμιση που το κομμάτι των πωλήσεων. Και που το 2018. 18, 18, 18, και με τη δημιουργία τη On Time Media, η οποία είναι μια marketing εταιρεία, επίαμε και πάνω στο κομμάτι τη συμβουλευτική του marketing. Οι πωλήσει είναι αναπόσπαστο κομμάτι όταν τρέχει μια εταιρεία, επειδή λέω και στα παιδιά στην εταιρεία, ότι όλοι είμαστε πολίτε. Αν εργαζόμαστε σε μια εταιρεία, είναι όλοι πολίτε. Και ο γραφίστα, και ο βιντεογράφο, και ούτω καθεξή, επειδή βάλουμε στόχου και το να το τρέχει μόνο ο ένα ή το τμήμα πωλήσεων. Εν, εν λιγότερο αποδοτικό που το να το πουλούν όλοι επειδή η πόλη είναι το cold calling ή το sales pitch αλλά είναι το branding και το ε, internal ε, PR το οποίο έρχεται μέσα από το να ξέρει ο, άλλ, ο, ο εργαζόμενο τι πουλάει η εταιρεία και χωρίς να το καταλάβει πουλάει και προς τα έξω. Το 28, Δημιουργήσαμε το, το κανάλι μας στο NetKazon όπου δημιουργούμε podcast περιεχόμενο. Στην αρχή ξεκινήσε με μένα και, και σήμερα έχουμε 10 series, 8 series με αρκετά παιχνίδια τα οποία πλέον κάνουν dominant γενικά το κανάλι. Και εντάξει, προσμένουμε στην τεχνολογική ανάπτυξη επειδή θεωρούμε ότι η δημιουργία του περιεχομένου είναι το currency το οποίο είναι να ξεκλειδώσει πάρα πολλά opportunities τα οποία εντιαμε κάτω και περιμένουν απλά να εκμεταλλευτούν γενικά είτε από εταιρείες είτε από individuals. Να πω ότι είδα το vlog που βγάλετε προσφάτα με την εταιρεία η αλήθεια είναι ότι ζήλεψα λίγο, θα ήθελα πάρα πολλά να το κάνουμε με την εταιρεία, τη δική μου. Αλλά το οποίο μου άρεσε παραπάνω ήταν το ότι προσπαθείτε σαν ηγεσία να το πούμε να περάσετε τη φιλοσοφία τη δική σας και προ του ε, uh, uh, συνεργάτε που κάνουν άλλε δουλειέ, α πούμε, με μονομένε δουλειέ. Ε, και είναι πάρα πολύ ωραίο πράγμα. Επίση, να πω κάτι άλλο, επειδή είμαστε στο Sofa Talks και επειδή πρέπει να δούμε τα κρέτη τσάκου πρέπει, ε, παρόλα την ιδέα η δική μου, το όνομα οφείλω να πω ότι είναι δικό σου. Το μισό. Ε, το Sofa τέλο πάντων, το γιατί σόφα. ήταν η ιδέα που σου είπα, και λε, μα είχα κι εγώ ένα Sofa. Σοφατόρ, ενώ θα με το κάνουμε την εκπομπή μα. Να πάμε στο θέμα μα για σήμερα. Το θέμα μα είναι με λίγα λόγια πώ θα βοηθήσουμε κάποιε εταιρείε, ο καθένα με την ιδιότητά του. Εσύ εκπροσωπεί ένα γραφείο marketing, το οποίο έχει κάποιου πελάτε και προσπαθεί κατά κύριο λόγο με τι κινήσει που κάνει στο marketing να αυξήσουν τι πωλήσει του και τον γύρο του. Οπότε η πρώτη ερώτηση είναι τι προτείνετε στου πελάτε ώστε να αυξήσουν τι πωλήσει του. Καταρχά, εμεί που λέμε στου πελάτε μα είναι ότι οι πελάτε μα ο actual πελάτη μα είναι οι ασθενεί, αλλά οι, οι πελάτε σα. Και η δημιουργία του περιεχομένου, η στρατηγική η οποία δημιουργείται, αφορά του πελάτε σα. Τούτο είναι το πρώτο. Που τη δική μα την πλευρά, σαν marketing agency, θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ enterprise γενικά η εκμετάλλευση του digital. Μιλούμε το εδώ και πάρα πολύ καιρό. Ωστόσο, επειδή συναναστρεφόμαστε και με επιχειρηματίε και με brands, ακόμα βλέπουμε ότι δεν έχει ξεκλειδώσει στο μέγιστο ή τουλάχιστον σε μεγάλο βαθμό η δημιουργία, το να δημιουργεί περιεχόμενο online να φτάνει στα κοινά σου και τούτον κάνουμε το και εμεί. Θεωρώ ότι πλέον είναι ε, με τα δεδομένα τα οποία υπάρχουν, υπάρχουν πληθώρα επιλογών ούτε ώστε να κάνεις ρίξη τα κοινά σου, είτε είσαι B2B εταιρεία, είτε είσαι B2C εταιρεία. Το πρώτο στάδιο είναι να, αποδεχτεί αποδεχτείς και να αποφασίσεις ότι το να δημιουργώ περιεχόμενο online εν η βάση των πάντων. Του είναι το εύκολο. Το επόμενο στάδιο που πρέπει να αναλογιστεί είναι τι περιεχόμενο να δημιουργήσω, πού να το δημιουργήσω και πόσο περιεχόμενο να δημιουργήσω. Και είναι τούτο που λέμε συχνά εσύ και εγώ που συζητούμε ποιότητα ή ποσότητα και έχουμε τις απόψεις και τα δύο. Ποσότητα. Δι... εσύ. ναι, έχουμε τις ποσότητα. Ωστόσο, με το να παράγεις συνέχεια περιεχόμενο, σε κάποια, φτα... σε κάποια φάση φτάνει σε ε, ε, τη δημιουργία ενός χάρτη και πλέον τα δεδομένα που εισπράττεις που, που το, interaction του κόσμου αρκεύ, και να αντιλαμβάνεσαι τι ζητά ο κόσμο, και πάει και σερβίρι στο. Κάνει το σκουί, ώσπου να λείψει. Και μετά κάνει κάτι άλλο. Άρα θεωρώ ότι στην, στην απάντηση τη ερώτησή σου, εκείνο που προτείνουμε είναι να μεταφέρουν όλε οι εταιρείε, τουλάχιστον αν ανεξαιρεσμένε τη Fortune 20 στην Κυπρό, τα μπάτια του στον digital. Ε, Όπω είπε, πριν, όμω διαχωρίζει το B2C, τι εταιρείε B2C και τι εταιρείε. B2B. Διαχωρίζουμε το κυρίω όσον αφορά το κομμάτι του περιεχομένου. Επειδή το Facebook είναι Facebook, και στο Facebook μπαίνει το B2B, και στο Facebook μπαίνει τον B2C. Το θέμα είναι και η ερώτηση που μα κάνουν πολλέ φορέ: Πώ φιλτράρουμε, Ένα αρκεί μόνο στι καμπάνιε να φιλτράρει το audience σου με το να χρησιμοποιεί διάφορα interest. Ο πιο εύκολο τρόπο να φιλτράρει και να πιάσει ανταπόκριση είναι μέσα από το περιεχόμενο. Και το, το, πιο απλό παράδειγμα είναι, αν θέλει, λέμε τώρα, να προωθήσει ένα B2B προϊόν ή μια B2B υπηρεσία, ξεκινά με το περιεχόμενο σου και λε, είσαι ιδιοκτήτη εταιρεία. Κατάλαβε, Άρα, yeah. την μπορεί να το δει κάποιο σου το πράγμα, να πει, Α, ah, ναι, είμαι. Άρα, αυτόματα αναφέρει σε εκείνον. Άρα, και το περιεχόμενο σου πέραν του δημιουργικού, πέραν το ίδιο, αλλά το τι να πει για να τον προσεγγίσει, παίζει πάρα πολύ σημασία. Άλλο πράγμα το οποίο πρέπει να κατανοήσουμε είναι ότι κάθε πλατφόρμα έχει διαφορετικό πλαίσιο. Άλλο πώ είναι να επικοινωνήσει στο LinkedIn, άλλο πώ είναι να επικοινωνήσει στο Instagram, σίγουρα άλλο πώ είναι να επικοινωνήσει στο TikTok. Άλλος πως είναι να στο YouTube και μόλις καταλάβεις γενικά το πώς αλληλεπιδρούν και πώς αντιλούν το περιεχομένο. Οι users, οι οποίοι είναι ήδη σχεδόν σε κάθε πλατφόρμα, τότε να αρκέψει να βλέπει και τα αποτελέσματα, τα λεγόμενα conversions, είτε του τον εμπόληση, είτε το τον brand awareness, είτε το τον brand position. Α πάρουμε ένα παράδειγμα για εταιρείε που ασχολούνται κυρίω με καταναλωτέ, όπω είπαμε στην περίπτωση του b mm -hmm. B2C. Ε, ποια βήματα θα κάνει με τον ιδιοκτήτη τη εταιρεία ή τον υπεύθυνο marketing για να καταλάβει τι ανάγκε του, Πώ θα πάτε step by step. Εμεί είμαστε πάρα πολλά υπέρμαχοι τη στρατηγική. Και όταν λέω στρατηγική, ακούτε πολλά φιλοσοφικών, όμω η αλήθεια είναι η στρατηγική είναι ο τρόπο για να καθορίσει την πλεύση και το που θέλει να πάει. Και το πιο σημαντικό είναι η στρατηγική είναι να σε βοηθήσει να κάνει ένα audit, δηλαδή ένα report, μέχρι, μέχρι πού μπορεί που λέμε σε πολλέ εταιρείε είναι ότι μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα. Μπορούμε να κάνουμε βίντεο, μπορούμε να κάνουμε άρθρα, influencers, τα πάντα. Το θέμα είναι. How much you can afford. Υπάρχουν εταιρείε οι οποίε παραγνωρίζουν παντελώ το, το, financial auditing και το συνδυούν με το marketing. Και η ερώτηση που λαμβάνουμε είναι πόσα είναι αρκετά. Εντάξει, έναν εκατομμύριο. Έμα είναι πολλά. Yeah. Άρα ξέρει που μόνο σου ότι υπάρχει ένα ποσό το οποίο you can afford. Το πιο σημαντικό πράγμα είναι. Και μια ερώτηση η οποία φέρνει μα σε άπολη θέση, όχι εμάς γενικά, το, το industry, επειδή τώρα να το πει ο άλλο, νομίζω ότι θε να το πιάσει. Και η ερώτηση η δική μα είναι πόσα λεφτά σε αφήνει τον budgeting σου να επενδύσει πάνω στο marketing. Ε, 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 παρόμοια πάρω, μια, φιλοσοφία έχουμε και εμεί στου δικού μα πελάτε που ξεκινά πάντα από τον budget. Δηλαδή, πόσα λεφτά διαθέτει γιατί mm -hmm. για οτιδήποτε θέλει να κάνει. Mm -hmm. Άρα, κατ' ουσίαν, η πρώτη ερώτηση είναι εν τον budget, όπω το λέει. Το δεύτερο στάδιο. Το δεύτερο... Η στρατηγική καθόρισε το, αλλά mm -hmm. ναι. πώ να κάνει step by step με, με τον πελάτη. Τι θα το ρωτήσει παρακάτω. Είπε, εγώ. Έχω... 30.000 ευρώ. Ε, θέλω να ξέρω τους στόχους του. Εντάξει, πολλά σημαντικέ οι πωλήσει εννοείται. Οι πωλήσει είναι το οξυγόνο τη εταιρεία. Αν και εγώ υπέρμαχο του branding, αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχουν περιπτώσει που μια εταιρεία, ένα brand, ένα προϊόν θέλει cash flow, θέλει τα λεφτά να τρέχουν μέσω ταμείο. Μετά από 4-5 χρόνια εντατική τριβή, γενικά με τον digital, θεωρώ ότι το, η καλύτερη επιλογή να κάνει convert ένα user σε έναν πιθανό πελάτη ή μια πιθανή πώληση είναι μέσω Google Ads και SEO. Χωρί δεύτερη σκέψη. Ωστόσο, αν τον budget επιτρέπει, έρχεσαι και ενισχύ τι ενέργειε του, είτε μέσω Google Ads, keyword, ε, search, και display, και YouTube, τα οποία είναι πάρα πολλά αυτήν, ειδικά τα pre-roll YouTube apps, έρχεσαι και υποστηρίζει γενικά το όλον την όλη προσέγγιση με branding μέσα στα social media. Επειδή για μένα πλέον τα social media είναι καθαρά branding. Η ε, παρήλθινη εποχή η οποία επουλούσε στα social media, ήδη βλέπουμε ότι και ο αλγόριθμο με τον τρόπο που εστιασμένο δεν εμπνέει να ξοδεύει τα λεφτά σου, να επενδύσει τα λεφτά σου καλύτερα για να κάνει μια πώληση. Για τον λόγο ότι τα social media, λα λίγο λέξη που μου έδινε, είναι social. Και πάρα πολύ σημαντικό είναι το intent του user την ώρα που μπαίνει μέσα στη συσκευή του. Κανένα δεν μπαίνει μέσα στα social media για να αγοράσει. Μέσα στα social media μπαίνει για να κάνει connect, όπω λένε και τα παραπάνω social media platforms. Μπαίνει για να στείλει μηνύματα, μπαίνει για να μάθει, μπαίνει για να εκπαιδευτεί. Άρα, ναι, μεν μπορεί να έχει έναν ήττεν να αγοράσει κάτι, αλλά ο αυτό σκοπό σου δεν είναι να το κάνει. Και στο κάτω-κάτω υπάρχει πάρα πολύ traffic υπάρχει πάρα πολλή κίνηση η, η, οποία έχει intense sales και μπορεί να την έβρεις, την μηχανέ στις μηχανές αναζήτησης κυρίως στην Google. Ωραία. Άρα το road map ας το πούμε στην όλη διαδικασία ξεκινάς με τον budget καθορίζεται στρατηγική και κατ' ουσία βάζεις τα λεφτά σου στο Google Ads την παραγωγή περιεχομένου και στο branding στα social media. Mm -hmm. Τα παραδοσιακά μέσα, ούτε, ούτε καν ε, τα βάζω στο θέμα προ συζήτηση. Ε, επειδή είναι πάρα πολύ σημαντικό να σεβόμαστε τα λεφτά μα και να κατά κάποιον τρόπο να σκοτώσουμε τον εγωισμό μα και εκείνον που εμάθαμε. Αφού ο σκοπό του marketing είναι το έναν ευρώ που επενδύσει να το κάνει πέντε. Και όταν λέω πέντε είναι να πουλήσει κάτι πέντε ευρώ. Και το reputation έχει κόστο, και το brand awareness έχει κόστο, και το branding και το καθεξή. Γιατί να παραδώσω εγώ 10 ευρώ στην τηλεόραση ή στην εφημερίδα με την προπόθεση ότι είναι να μου κάνει δύο με τρία ευρώ πίσω, και δεδομένων του τόνου, και όποιο θέλει μπορεί να κάνει ένα αντιπέτο, οπότε θέλει, επειδή έμαθα, επειδή υπάρχει εκείνο το αφήγημα ότι η τηλεόραση είναι κάτι. Πεθυκά εμεί ε κάνουμε growth τα businesses, ε κάνουμε growth του εγωισμού μα ή κάνουμε, ή τρέφουμε κοινά που μάθαμε. Ε, με απασχολεί εμένα η τρεφουμε κοινα που μαθαμε με απασχολει εμενα η τηλεόραση, το ραδιόφωνο, το facebook, ένα άψυχα πράγμα. Εμένα απασχολεί με να κάνουμε growth η εταιρεία. Άρα να μου έρθει να μου δώσει λεφτά κάποιο για να κάνουμε growth τον business του ή να κάνουμε growth τα sales του, εννοείται να αποφύγω την τηλεόραση, τα billboards, την εφημερίδα, αν και τούτον ε, σαν εταιρεία, εμένα αποφέρει μου και παραπάνω κέρδος. Προφανώς. Ε, Χαριτολογώντα χαριτολογώντας ήταν τα σημεία των καιρών, ότι έπρεπε να σταματήσει που είναι προηγούμενη σου δουλειά. Όπως το <laughs> Αλλά παρόλα αυτά οφείλω να σε ρωτήσω γιατί είμαι, είμαι πάρα πολύ υπερμάχο στο 360 marketing. Ή, εγώ ονομάζω το 3D για κάποιο λόγο. Ε, εάν υπάρχει τον budget, η διαφωνή το να γίνει ένα να, 360, επί, Ναι, επειδή το, το κόστο. Για να, πέρι... να εξηγήσουμε τι εννοούμε 360, <χ> 360 <χ> είναι να χρησιμοποιήσει και του πέντε τρόπου promotion και κατ' ουσίαν να χρησιμοποιήσει και offline και online τρόπους ώστε in direct marketing ώστε να καλύψεις όλη την ευρία των promotion. Κοίτα, στο offline εγώ αν θα το καμνά θα πιένει σε, με below the line ενέργειες οι οποίες αποφέρουν κάτι άμεσο είτε leads, είτε reputation, PR. είτε PR, είτε engagement με το network αλλά να σου πω μια ερωτήση Λέω σε πάρα πολλού συναδέλφου οι οποίοι τρέχουν διαφημιστικά. Εγώ, εγώ ε, ρωτώ εσύ. Ναι, ναι. Όχι, η ερώτηση του είναι λίγο ε, ε, ρητορική. Εάν πιάσουμε το δωμάτιο οι οποίοι ε, α πούμε είναι λίγα αλλάρχε τηλεόραση. Και όπω πεθιά να σα δώσω που 100 ευρώ, okay. Και θέλω μέσα σε ένα μήνα, όποιο κάνει τα πιο πολλά λεφτά, να πιάσει επί 10 όπω μου κάνει. Να τα βάλω στην τηλεόραση. Mm. Όχι. Άρα, καταλάβει τι θέλω να σου πω. Οκ. Okay. Αγαπούμε την τηλεόραση, έχει ένα image η τηλεόραση εννοείται, αλλά ξέρει να μου πει και τον τελευταίο καιρό. Τον τελευταίο καιρό, σε πολλού συνεργάτε μα που λέμε, προτείνουμε του να πάνε τη τηλεόραση να προβληθούν για να πιάμε <χι> το περιεχόμενο να το βάλουμε online. <χι> και τούτο γίνεται και στα events. Εμεί στο τελευταίο event που πιάμε, δεν το πιάμε για να μαζουν ζουν 350 άτομα. Ήταν, ε, βοήθησε αρκετά, από στο. PR στο industry, αλλά ε, ο σκοπός μας ήταν να κάνουμε document. Σήμερα αξίζει που έχουμε 100 άτομα. <σομίως> ναι, ε, στο βάθος όμως και τον παρέα και είναι το θερό. αλλά... μεταξύ, να πούμε ότι ο κόσμο μπορεί με το σκανάρισμα του QR code να κάνει ό,τι θέλει για να απαντήσει ο Γιάννος στο τέλο. Και εκείνο γι, που έλεγα είναι ότι υπάρχουν τα offline media για να δημιουργούμε περιεχόμενο και αντί να τα βάλουμε πίσω στα, στα digital. Ωραία. Ε, Δαμέ καθορίσαμε πλέον το roadmap του B2B. B2C, συγγνώμη, για καταναλωτέ. Όσον αφορά το B2B, σε B2B, θα διαχώριζε κάτι, θα αλλάσσε κάτι, πού θα βάζεις τα λεφτά σου. Πα... Αν είσαι ο ιδιοκτήτη που πιένες στο γραφείο σου, τι, Να. τι θα του πρότεινε, α πούμε. Η, η προσέγγιση είναι η ίδια. Yeah. Δηλαδή, ε, το audit παραμένει audit, το budget παραμένει budget. Το θέμα είναι ότι το περιεχόμενο να αλλάζει. Επειδή στον B2B που στη στιγμή που πουλάς κάτι intangible, το οποίο μπορεί ο άλλο κατά κάποιον τρόπο να το εκλάβει όπω το εκλαμβάνει ο B2C ο consumer. Επειδή υπάρχει μια βαθύτερη σχέση μεταξύ επιχειρήσεων, θεωρώ ότι το να χτίσει branding μπορεί να σου πάρει περισσότερο καιρό και μπορεί να σου αποφέρει άμεσα πίσω αποτελέσματα, όμω την ώρα που να ξεπεράσει την κόκκινη γραμμή, κυριολεκτικά η πώληση είναι δεδομένη. Είναι τόσο δυνατόν τον branding για τον λόγο ότι δημιουργά εμπιστοσύνη και μέσω του μέσω branding μπορεί μια εταιρεία να επικοινωνήσει τα δυνατά της τα πλεονεκτήματα, τα ατού της. και είναι πάρα πολύ σημαντικό επειδή την ώρα μπορεί να πάει να κάνει έναν sales με ένα prospect business η τιμή αυτο Εντάξει, είπες μας πιο συγκεκριμένα ότι σε b πίτρωση πελάτε θα έβαζε σε Google Ads, σε branding στο Facebook, σε δημιουργία περιεχομένου. Στο B2B τι θα, πού θα έβαζε στο 1, στο δολάρι, το ένα στο δολάριο, πούμε, σε πιο συγκεκριμένη. Στο B2B, στις... B2B ναι. όσο παράξενο για σου ακουστεί τώρα, αυτή τη στιγμή σήμερα, αν, είχαν επιλογή μόνο μια πλατφόρμα, θα πήγαινα όλοι είναι στο TikTok. Είναι underpriced attention. Θυμίζει μου το Facebook του 2010 επί 5. Και υπάρχει και λαθασμένη εντύπωση ότι στο TikTok μπαίνουν μίτσι. Όχι, δεν μπαίνουν μίτσι. Απλά το mindset του user που μπαίνει στο TikTok είναι πολύ πιο διαφορετικό σε σύγκριση με τι άλλε πλατφόρμε. Και νομίζω να το καταλάβουμε ότι σε δύο χρόνια, όταν θα παρέλθει ο καιρό του organic reach του TikTok, όταν θα αρκεύουν τα TikTok ads, τα οποία θα είναι underpriced. Και αν είχα την ευχαίρεια να επενδύσω all my money, θα πήγαινα στο TikTok. Σαν πιτσόνι. Προφανώς to όμως στο TikTok δεν μπορεί να βάλεις διαφημίσεις. Έλα και σημασία. Να παράξεις, να παράξεις περιεχόμενο... Ακόμα είναι να βάλεις... να παράξεις περιεχόμενο για τον πελάτη, να, να, τον... να τον πείσεις να παράξει περιεχόμενο, να. να του κάνεις τη διαδικασία. Ναι, επειδή τα λεφτά τα οποία θα βάλεις σε ads και δημιουργία περιεχομένου στις άλλες πλατφόρμες, αν είπα... είπαμε να θεκαλέξουμε μια, ναι, ναι. Το... το reach το οποίο πιάνει κάποιος που το TikTok είναι αδιανοήτο.

ε, περίμενε, το TikTok είναι η πλατφόρμα, το <igen> podcast είναι το format. Ναι, αλλά εντάξει. Εν είναι περιεχόμενο, είναι... το podcast είναι περιεχόμενο. Είναι εύκολο να κάνει ε, ένα βιντεάκι TikTok, διαφορετικό να κάνει ένα podcast. Και okay. μιας σου για podcast, το podcast είναι πάρα πολλά απ απλή προσέγγιση. Το βασικά έχει ένα pillar, πίλαρ, ενα ένα μεγάλο περιεχόμενο 30-45 λεπτών. Και το περιεχόμενο να πάρα πολλά κομμάτια και <w in secret> να Ναι, απλά αν είναι πολλά πιο μικρό βιντεάκι σε σχέση με το να κάνει podcast. Κοίτα, η αλήθεια τώρα προχτέ ε, άνοιξε το δεκάλεπτο το TikTok. Άρα βλέπει ο ίδιο το TikTok, αρκεύει και ναι. ακολουθεί ε, τα χνάρια. Και, το, του... το YouTube στην αρχή ήταν πάρα πολύ μικρό. Και, ύστερα, και, το, YouTube με τα YouTube Shorts. Κάμε τα Shorts, ναι, ανάποδα. Ναι, ε, αρκεύει και ε, ε, το τι το TikTok και το Instagram Reels. Είναι πολλά ώρα να συζητούμε για ώρε. Απλά επειδή έχουμε ακόμα τρει καλεσμένου, η τελευταία ερώτηση είναι αν θεωρείς ότι αν μια εταιρεία όσο περισσότερο budget εξοδεύει, τουλάχιστον σε ό,τι πιστεύει κυρίω στο digital όπω λέει, τόσο περισσότερο θα έχει επιστροφή σε πωλήσει. Ε, εάν παράγει το σωστό περιεχόμενο, ναι. Φίλε, έχει έναν ελεγχόμενο περιβάλλον. Λέει ότι θα κάνεις α, κάνει Α, θα κάνει Α, κάνει, θα κάνει Β, θα κάνει Β. Ελέγχει την όλη διαδικασία με το γραφείο σου, και η ερώτηση μου εμένα που ήρθα σε σένα είναι μπορεί να υποσχεθείς ότι όσο περισσότερο budget βάλω τόσο περισσότερο πελάτε πωλήσει θα έχω η απάντηση σου ποια θα είναι. Όχι, δεν μπορώ να υποσχεθώ πωλήσει. Μπορώ να υποσχεθώ request για πωλήσει και μπορώ να υποσχεθώ και traffic επειδή εμεί δεν ελεγχούμε όλο το marketing mix. Εγώ ελεγχούμε το promotion. Εγκαθορίζω ούτε την τιμή, εγκαθορίζω ούτε το place, εγκαθορίζω ούτε το το customer service, άρα δηλαδή οι παράγοντε είναι εκτό των ορίων ε, μου. Μπορώ συμβουλευτικά να, να πω την άποψή μου, αλλά από τη στιγμή που το δικό μα το κομμάτι έχει να κάνει με το το το, P, το promotion, που το marketing mix, δεν μπορεί να αποσχεθώ πωλήσει. Μπορεί να αποσχεθώ όμω traffic, μπορεί να αποσχεθώ τηλέφωνα, μπορεί να αποσχεθώ μηνύματα. Έτσι, που να έτσι, ε, δικό σου το θέμα. Σε κάθε Έχουμε καμιά ερώτηση. Όταν η εταιρεία σου είναι B2B και B2C μαζί. Ε, η μαγεία των... Ε, για να επανάλαβε την ερώτηση γιατί έξω ε. ε, για όταν, σειρά... ε, όταν, όταν η εταιρεία απευθύνεται και στον B2B και στον B2C. Yeah, yeah. Η μαγεία του digital είναι ότι την ίδια ώρα μπορείς να δημιουργήσεις διαφορετικό περιεχόμενο και να το προωθήσεις σε διαφορετικά κοινά ταυτόχρονα. Mm. Άρα ε, ε, Κάνουμε το λάθο, ειδικά στο κομμάτι του Facebook, το οποίο ελέγχει και το, Facebook, και το Instagram, ότι το promotion έχει να κάνει με οτιδήποτε ανεβάζουμε στο newsfeed. Ενώ υπάρχει δυνατότητα να τρέξουμε καμπάνιε at the back, χωρί να τι ανεβάσουμε στο newsfeed, και να τι δημιουργήσουμε ακριβώ με τέτοιον τρόπο, τους, ώστε να μπαίνουν στοχευμένοι για όπου θέλουν. Άρα, την ίδια ώρα, μπορεί να τρέχω καμπάνια η οποία να απευθύνεται σε B2C και να πουλώ έναν κινητό τους ποσάρια μας μια εταιρεία. Ακόμα. Είμαστε σε συζητήσεις. Huawei. Με 20% έκπτωση και την ίδια ώρα που το ίδιο προφίλ να τρέχω καμπάνια και να πουλώ σύνδεση ίντερνετ μέσω της ίδιας εταιρείας με το να φιλτράρω απλά το visual μου και το περιεχόμενο μου όπως είχαμε πει στην αρχή. Την ίδια ώρα ταυτόχρονα μπορεί να επικοινωνήσει με διαφορετικά κοινά. Άρα ναι, μπορείς ταυτόχρονα να, να τρέξεις και τη στοχευσή σου στο B2B και B2C. Ωραία, η δεύτερη ερώτηση από τον κοινό μας είναι πόσο σοβαρό ή επαγγελματικό είναι το Facebook. Γιατί υπάρχει καν του διαπορία τι σημαίνει σοβαρό και επαγγελματικό. Παιχνικά το Facebook είναι μια απλή πλατφόρμα καινή και απλά μπαίνουν ανθρώποι. Εκτό αν η ερώτηση είναι πόσο σοβαροί είναι οι ανθρώποι <laughs> μέσα <μες> στο Facebook. <laughs> Ε, τα με social δηλαδή. media είναι empty platforms. Ένα, δύο, ένα, δύο. Οπ, οπ. Λοιπόν, τι που είναι ότι οι πλατφόρμε απλά είναι το εργαλείο. Οι άνθρωποι που μπαίνουν σε στι πλατφόρμε είναι εκείνοι που καθορίζουν και το ύφο τη πλατφόρμα. Στην ερώτηση κατά πόσο είναι σοβαρό ή μη επαγγελματικό το Facebook, εμένα δεν απασχολεί με την το πράγμα. Υπάρχουν στην Κύπρο 950.000 users. Για μένα το μήνα κάνουν μου οι 10.

μετά το TikTok. Αλλά επαναλαμβάνω ότι δεν είναι η πλατφόρμα. Είναι οι ανθρώποι, είναι το mood των ανθρώπων. Είναι σαν ένα άνθρωπο που να πάει σε ένα κλαμπ, να τα πει τα του, και την επόμενη να πάει στο, στο tennis club του να μιλήσει με. Έθανο ε, ίδιο. Απλά αλλάζει το περιβάλλον. Και στι πλατφόρμε, απλά αλλάζει το περιβάλλον. Ποια είναι η καλύτερη κίνηση για B2B marketing, φαντάζομαι ότι στο άλλα... Έχετε κάποια άλλη ερώτηση. Στην αρχή μου είχε πει ότι έμοιρα ε, 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 πολλά για αυτό σου και κάποιο που να λέει τα φώτκα σου δεν αντιλαμβάνεται τι κάνει ακριβώ. Άρα, εσένα πώ σε υποφέρει σαν εταιρεία αυτό το πράγμα. Να απαντήσω. Ναι. Η απόδειξη είναι ότι εδώ. Είναι ακριβώ έγινε το ίδιο πράγμα σε ένα συνέδριο με τον Άδωνη που λέει πόσοι πιστεύετε ότι μπορεί να κάνει convert το Facebook σε πελάτε. Και δεν απάντησε κανένα, δεν σηκώσε κανένα σφαίρι. Και λέω σε απόδειξη λαλή του παιδιά, είσαστε εσείς που μπήκετε μέσα στα social media και κάμετε, ήρθετε στο, και γραφτήκατε στο συνέδριο. Άρα με λίγα λόγια, ε, να σου το απαντήσει ο ίδιο, είναι ότι βλέποντα κάποιο πιθανό πελάτη, όπω π.χ. είμαι εγώ, που είμαι πελάτη του Γιάννου, ε, να, να, νιώθει ότι είναι κοντά του σαν άτομο, χωρί να τον ξέρει, Οπότε πολλά πολλά πιο εύκολα μπορεί να τον προσεγγίσει για να γίνει η επαφή επαγγελματική. Ε, παίρνει χρόνο τον που λε. Όμω ε, ε, καλά να ξέρουμε ότι υπάρχουν και τα προσωπικά τα προφίλ. Και το που διαπιστώσαμε είναι ότι ειδικά στην Κύπρο που είναι πάρα πολύ μικρή χώρα, την ώρα να κάνει κάποιο land σε ένα από τα επεισόδια μα που μπορεί να μιλούμε για μάπε, που μπορεί να μιλούμε για πολιτικά, που μπορεί να μιλούμε για κοινωνικά, την πέμπτη έκτη φορά, επειδή είμαστε περίεργοντα, να μπει να δει στο Instagram, στο LinkedIn και στο Facebook και όσο μπορεί πε, να ο τύπο. Αφού του περάσει το hate προ εκείνον. <'re hết> ναι, να ναι, <poetry">. <in groupies>. Η γκρούπη. Νομίζω ότι ήταν ξανά από Η γκρούπη σου. Η γκρούπη Όχι, όχι. Η πρώτη επαφή είναι. Α, ο Ντούτορ, πούμε. Είναι yeah. πολύ ε, είναι η ανθρώπινη φύση τέτοια. Όταν περάσει το στάδιο, έρχονται και καμούλαν στα προσωπικά σου τα προφίλ. Τα με, όταν εσύ αποφεύγεις να βάλεις το μοχίτο που πήκες εχθές, την ομάδα σου που εσκόραρε και μουρμουράζει με τη διευθύνση, και βάλεις αποκλειστικά το κομμάτι με το οποίο ασχολείσαι, τα με να γίνει το conversion. Ειδικά στην Κύπρο, είναι πάρα πολλά μικρή χώρα. Πάρα πολλά μικρή χώρα. Μια ερώτηση. Είπες πριν ότι ούτε κατά διάνοια για offline marketing ή δημοσιογράφηση προβλήματος Είσαι ερώτηση είναι θα συμβούλευε στου πελάτε σου ότι δεν μπορεί να κάνει μέσα να ανοιξοδεύουν τα λεφτά του. Ε, Όχι απαραίτητα. Ένα Ο... την ερώτηση είναι ότι θα απόφευγε στα offline μέσα γιατί δεν μπορεί να κάνει monitoring. Ε, και η ερώτηση είναι αν προτιμά αντίληψη ναι. γιατί μπορεί να τα κάνει. Ε, είναι, 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 είναι μια απάντηση η οποία θα, θα έδινα ότι δεν μπορούμε, δεν μπορούμε να κρίνουμε τι ενεργείε μα, δεν μπορούμε να δεσμετρήσουμε. Ούτε που τα 500 μηχανάκια τη NGB, ούτε που τι δημοσιοποιήσει, δεν μπορεί να το μετρήσει. Και αυτό που λέει είναι ότι αυτή τη στιγμή η τηλεόραση, για παράδειγμα, παίρνει ένα μεγάλο κομμάτι τη πίτσα του διαφημιστικού budget allocation παγκόσμια. Ξακολουθεί. Τούτο σημαίνει ότι ούτε σου λε οι μεγάλε εταιρείε ακόμη δεν έχουν μεταφερθεί στο digital. Και υπάρχει ακόμα η ευκαιρία να αγοράσει ε, την προβολή και, και να πιάσει τη σημασία από το κοινό σε απίστευτα χαμηλέ τιμέ. Και επειδή έχουμε και από τι δύο πλευρέ, οι τιμέ είναι αδιανόητα ε, μεγάλη η διαφορά. Και προσπαθώ να το εξηγήσω σε πάρα πολλοί κόσμο του Και το πιο σημαντικό που πρέπει να έχουμε υπόψη είναι ότι πρέπει να κάνουμε growth την επιχείρηση μας. Και όσα πιο λίγα ξοδεύω για να πιάσω όσα πιο πολλά γίνεται, που είναι η μέκα γενικά του business ideology, ε, να βοηθήσει όσο πιο γρήγορα να αναπτυχθεί η εταιρεία μου. Άρα για ποιο λόγο εγώ να πάω να βάλω έναν τεράστιο ποσό, είτε σε τηλεόραση, είτε σε billboard, είτε σε ραδιόφωνο. κλέφω την εταιρεία μου, που τη στιγμή που υπάρχει επιλογή να κάνω reach τα κοινά μου μέσω μια άλλη οδού. Και τούτο μπορούμε να το δούμε το κομμάτι του facebook που πριν 7 χρονιά εστίχιζε περί τα 30 σεν να κάνει rich χιλιάτων τώρα είναι 2 ευρώ και 20 σεν είναι τεράστια διαφορά εξακολουθεί να είναι φτηνό άρα τι περιμένεις Ωραία, σε ευχαριστούμε Γιάννο Ευχαριστώ